Ο αριθμός των σχολείων που τελούν υποκατάληψη στη Βόρεια Ελλάδα μέρα με την ημέρα μικραίνει, η Λίνα, και παρόμοια είναι και η εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πάντως η Αθήνα διατηρεί τα πρωτεία σε αριθμό σχολείων σε καταλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 250 σχολεία τελούν υποκατάληψη στην Αττική. Στην κεντρική Μακεδονία αυτά είναι 30, με τα μισά από αυτά περίπου να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ήδη έχει αρχίσει και η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και αν και σε κάποια σχολεία δεν έχουν δοθεί οι κωδικοί σε όλους τους μαθητές, όπως μας έλεγε ο προϊστάμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Κόπτσης, η ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος τηλεκπαίδευσης έγκυται στους διευθυντές και στους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές των σχολείων. Πάντως, από το πρωί, ο ίδιος βρέθηκε σε δύο σχολεία που τελούσαν υποκατάληψη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συζήτησε με τους μαθητές. Μάλιστα, στο ένα από αυτά, οι μαθητές αποφάσισαν σήμερα να ολοκληρώσουν την κατάληψη, ενώ στο άλλο δεσμεύτηκαν για τη Δευτέρα.